Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Επρόκειτο για μια εκλογική αναμέτρηση που αποτελεί την τελευταία ελπίδα των πολιτών για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα έπειτα από χρόνια αιματοχυσίας και διχασμού. Ο πρώην πρωθυπουργός Ανισέ Ζορζ Ντολογγελέ έχει εξαγγείλει ανόρθωση της οικονομίας και προσέλκυση επενδυτών με δέλεαρ το πλούσιο υπέδαφος. Η αίσθηση καθήκοντος και ευτυχίας του να ψηφίζει σε αυτό το δεύτερο γύρο αποτελεί κατόρθωμα. Συμμετέχω στην ολοκλήρωση αυτής της μετάβασης και στην έναρξη μιας νέας εποχής για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Ο έτερος υποψήφιος και επίσης πρώην πρωθυπουργός Φωστάν Ασάνς Ντουαντερά εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας ως ο ορκισμένος πολέμιος της διαφθοράς. Ελπίζω οι πολίτες να ψηφίσουν σε μεγάλο ποσοστό υπέρ μας, διότι η υποψηφιότητά μας είναι υποψηφιότητα ενότητας και εμπιστοσύνης. Ο νικητής των εκλογών θα έρθει αντιμέτωπος με το δύσκολο έργο του να εδραιώσει την ειρήνη και την ασφάλεια εκτός της πρωτεύουσας Μπανγκή, να επανιδρύσει το στράτευμα και να επανορθώσει μια διαλυμένη οικονομία.